Κύριε, καλησπέρα σας. Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 300 χρόνια από την γέννηση του Γκέρτ, η Έλσα παρουσιάζει ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ πάνω στη ζωή του μεγάλου μουσουργού. Ο Χέντελ γεννήθηκε στη Σαξονία το 1685. Προερχόταν από μια οικογένεια που δεν είχε μουσική παιδεία όπως είχε μουσική παιδεία η οικογένεια του Μπαχ. Ο πατέρας ήταν γιατρός, η μητέρα του προερχόταν από μια οικογένεια θεολόγων και έτσι μέσα στο αστικό αυτό περιβάλλον μεγάλωσε ο Χέντελ και τον προώρησαν για την καριέρα του νομικού. Το παιδί όμως ανακάλυψε από μικρό την μουσική και τη λογοτεχνία και παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του κατάφερε να βάσει ένα τσέμπαλο πάνω στη σοφίτα του σπιτιού που και μελετούσε κρυφά. Την αγάπη του για τη μουσική ανακάλυψε ο Δούκας του Βάσενφελς, ο οποίος ενθάρρυνε το παιδί και έπεισε τον πατέρα του Χέντελ να αλλάξει γνώμη και έτσι άρχισε η μουσική εκπαίδευση του μικρού Φρεντερίκου Χέντελ. Στη συνέχεια ακολούθησε τη γνωστή σε όλους μας καριέρα, άρχισε να γράφει συνθέσεις, ενώ παράλληλα σπούδαζε νομικά, τα οποία κάποια στιγμή τα άφησε, πήγε στην Ιταλία, όπου τελικά έφτασε στην Αγγλία. Όπου και στην Αγγλία πολιτογραφήθηκε Άγγλος το 1726. Στην Αγγλία, λοιπόν, μας μεταφέρει και το ντοκιμαντέρ αυτό του Τόνι Πάλμερ. Το 1759, ο Χέντελ παρακολούθησε μία παράσταση του περίφημου ορατόριου Μεσσίας από την λέσχη κυριών του Tunbridge Wells. Μία παράσταση που ήταν φρικτή, χειρότερη ακόμα και από την πρώτη παρουσίαση του Μεσσίας στο Λονδίνο. Έτσι, πικραμένος, θυμωμένος, άφησε την παράσταση και γύρισε στο σπίτι του στην οδό Brook, στο βρώμικο, λιγριασμένο κρεβάτι του, όπως λέει ο ίδιος. Ήταν τυφλός, άρρωστος, πολύ βαριά άρρωστος, και το σενάριο του Τζον Όσμπορν πιάνει αυτές τις τελευταίες 7 ημέρες της ζωής του Χέντελ. Και με πολύ αγάπη, με πολύ χιούμορ, αλλά και με πολύ δραματική ένταση, δίνει αυτές τις τελευταίες μέρες, όπου ο συνθέτης θυμάται τις καλές και τις κακές στιγμές, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Και εμείς, μέσα από την ταινία του Τόνι Πάλμερ με το σενάριο του Τζον Όσμπορν, γνωρίζουμε αυτή τη μεγάλη μορφή της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας που άκουγε στο όνομα Georg Friedrich Händel. Η μουσική είναι επιλεγμένη από τον Sir Charles Mackerras.